Βρεθήκαμε σήμερα μαζί με συνεργάτες του Κλιμάκιου της Νέας Δημοκρατίας σε μια έκθεση σταθμό για την Πελοπόννησο, όπου 7 επιμελητήρια και περιφέρεια ενώνουν δυνάμεις. Ενώνουν δυνάμεις κόντρα στα αρνητικά μηνύματα των καιρών για την οικονομία. Σε αυτή λοιπόν τη δυσκολία, κάποιοι συνεργάζονται, κάποιοι δίνουν τα χέρια και τραβούν μπροστά. Και εμείς έχουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Διότι κόντρα σε αυτά που η κυβέρνηση επιβάλλει, κάποιοι επιδιώκουν να δημιουργούν, να χτίζουν, να προοδεύουν, να εξελίσσονται. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτοί είναι οι μαχητές. Αυτοί είναι οι μπροστάρδες στην αυριανή μάχη που θα δώσουμε για να ξαναστήσουμε την Ελλάδα στα πόδια της. Και να έχουμε παραπούν ένα μεγάλο μπράβο και να υποσχεθούμε ότι την επόμενη μέρα, εκ των πραγμάτων, θα είμαστε με όλους τους παραγωγικούς Έλληνες συνομιλητές και συνεργάτες και σύμμαχοι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Είναι αυτονόητο ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται με θεωρίες, ούτε με επικοινωνιακά τεχνάσματα, ούτε με ανασχηματισμούς φούσκα. Έρχεται μέσα από δουλειά, μέσα από συνεργασίες, μέσα από στόχο, μέσα από στρατηγική. Γι' αυτό και ξεκαθαρίζουμε ότι για μας είναι σημαντικό σε αυτό το μέτωπο που ξεκινήσαμε να χτίζουμε μπροστά τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ένα μέτωπο αξιοπιστίας, ένα μέτωπο σοβαρότητας. Είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε δυνάμεις υγιείς παραγωγικές από άκρη σ' άκρη, από όλο το πολιτικό φάσμα αφενός, και αφετέρου η μηχανή της ανάπτυξης θα πάρει μπροστά όταν οι βασικοί πυλώνες ενεργοποιηθούν. Και βασικός πυλώνας είναι βεβαίως η ναυτιλία, είναι ο τουρισμός, αλλά είναι και ο πρωτοειδής τομέας. Και εδώ ο συνδυασμός που πραγματοποιείται μέσα σε αυτή την καταπληκτική έκθεση είναι εξαιρετικός. Ένα μεγάλο μπράβο και στους διοργανωτές που έχουν δώσει την ψυχή τους και αυτό το βλέπουμε. Και επίσης μεγάλο μπράβο και σε όλους τους εκθέτες. Κατά βάση μικρομεσαίους που κάνουν μια υπέρβαση στις δυσκολίες που και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν και δίνουν το δικό τους παρόν. Και ένα μεγάλο επίσης μπράβο και στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που και εσείς συμβάλλετε τα μέγιστα ώστε να πολλαπλασιαστεί το μήνυμα αισιοδοξίας που βγαίνει μέσα από τη σημερινή έκθεση. Πολιτική Ακαδημία Στελεχών. Αν κάτι απουσιάζει από την πολιτική γενικότερα είναι η ποιότητα. Και η Νέα Δημοκρατία, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οπαδοί αυτής της στρατηγικής, επενδύουμε στην ποιότητα των στελεχών μας. Γι' αυτό το λόγο και αύριο το πρωί ξεκινάμε καταρχήν στα γραφεία του κόμματός μας με τα πρώτα 50 στελέχη μας, τον πρώτο κύκλο μαθημάτων της Πολιτικής Ακαδημίας Στελεχών. Θα έχει δύο κύκλους και γι' αυτό για το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα ακολουθήσει η επόμενη ενότητα, αλλά θα φύγουμε και θα κινηθούμε και εκτός Αθηνών και πολύ σύντομα θα φτάσουμε και σε κάθε πρωτεύουσα περιφέρειας. Στόχος μας είναι ώστε το περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μικρά, μεσαία, μεγάλα, να εκπαιδευτούν, να προσθέσουν στις γνώσεις τους πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα στον καθημερινό τους λόγο. Δεν μένουμε άπραχτοι, απέναντίας επιδιώκουμε την ανανέωση σε όλα τα επίπεδα. Ανανέωση στα ψηφοδέλτια, ανανέωση στο έμψυχο δυναμικό, ανανέωση στο λόγο, στην παρουσία, στην επιχειρηματολογία. Ανανέωση και κυρίως σεβασμός στην ιστορία και φορά προς τα μπρος. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Νέα Δημοκρατία με κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο. Ένα σχόλιο για το Εσουρού. Η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε μια μεγάλη πολιτική νίκη εν αντιθέσει με το ΣΥΡΙΖΑ που έγραψε μια μεγάλη πολιτική ήττα. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος για αρκετούς μήνες και ειδικά ένας υπουργός, αρμόδιος τα είχαμε για τα κανάλια, υπουργός Καναδάρης ο κ. Παπάς, επικαλούμενος μια μελέτη της Φλωρεντίας, ήθελε τέτοια καλά να επιβάλλει στο ελληνικό λαό συγκεκριμένο αριθμό καναλιών και στην ουσία και συγκεκριμένη ποιότητα πληροφοριών και ειδήσεων. Αυτό δεν πέρασε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Νέα Δημοκρατία την πρώτη στιγμή είχε ξεκαθαρίσει τη θέση της. Πολύ σταθερή και με επιχειρήματα και με στρατηγική αντιμετώπισε όλη αυτή τη δυναμική καθεστωτική αντίληψη κατά βάση του κυρίου Παπά, του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Κρέτσου και όλων αυτών που δούλεψαν γύρω από αυτό το σενάριο του ελέγχου της πληροφορίας των Ελλήνων πολιτών. Είναι βέβαιο ότι χθες είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα συγκροτήθηκε το ΕΣΟΥΡΟΥ. Δεύτερον, είχαμε τη δέσμευση του ίδιου του Προέδρου της Βουλής. Είχαμε και μια ψηλοδέσμευση, αλήθεια λέγεται, από τον κύριο Παπά που κάτι ψηλοείπε, ψέλησε εκεί πέρα. Αλλά στην ουσία τι έχουμε. Έχουμε επίσης τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων όπως ορίζει το Σύνταγμα και όπως το ΣΤΕ επέβαλε που στην ανεξάρτητη αρχή και όχι στα χέρια ενός καναλάρχη υπουργού. Έχουμε επίσης και την πάυση αυτού του ανώτατου ορίου των 4 αδειών που είχε επιβάλει ο κύριος Παπάς επικαλούμενος μια μελέτη της Φλωρεντίας. Στην ουσία δηλαδή, πλέον έχουμε ένα ενισχυμένο ανεξάρτητο συμβούλιο του ΕΣΟΥΡΟΥ, μια ανεξάρτητη αρχή που πραγματικά οφείλει να τιμήσει την ανεξαρτησία της και την εμπιστοσύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων, όπου πολύ γρήγορα προχωρεί σε ένα διαγωνισμό με στοιχεία ποιοτικά, με κανόνες καθαρούς και με όρους εκ των προτέρων γνωστούς, αν και κάτι πολύ απλό.
και με έλεγχο των χρημάτων, της προέλευσης των χρημάτων που θα καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι για συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό. Το μαύρο τέλος σε αυτά τα κανάλια και ιδιαίτερα στα ιδιωτικά κανάλια αλλά και στα περιφερειακά κανάλια που είχε εξαγγείλει ο κύριος Παπάς με τον κύριο Σπίρτζη. Τώρα κέρδισε η δημοκρατία. Και όλα αυτά τα παιχνίδια από δυνάμεις των θεσμών νομίζω ότι έχουν βρει το δάσκαλό τους. Και δεν είναι άλλος από την ίδια τη δημοκρατία, από τους ίδιους τους ενεργούς πολίτες. Καταρχήν, αυτός εδώ ο χώρος είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου, που σημαντικοποιεί από τον τρόπο και μόνο. Ελάτε, παιδιά, και εδώ δεν είμαστε. Έλα εδώ, Γιάννη μου. Από τον τρόπο και μόνο που είναι στη μέτρο του περίπτερό μας, θέλουμε να δείξουμε ότι για την περιφέρεια Πελοποννήσου οι άξονες ανάπτυξης είναι ο τουρισμός με τον πολιτισμό και φυσικά ο πρωτογενής τομέας, όπως και εσείς πάρα πολύ ορθά είπατε πριν. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι σε αυτή εδώ την περιφέρεια ο πρωτογενής τομέας παίζει καθοριστικό ρόλο, με δεδομένο ότι για μας η πελοποννησιακή διατροφή είναι σηματοδοτή εκείνη την υπεραξία η οποία μας κάνει να κάνουμε και διαφορά. Είσαστε και εσείς από μια περιοχή που ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης θέλω να σας πω ότι πηγαίνοντας στο περίπτερό μας θα δείτε και τα μεγάλα αυτά έργα τα αναπτυξιακά που έχουμε καταφέρει από το 2011 και μετά μέσα στην κρίση να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον Πελοπόννησο. Με πρώτο, σημαντικότερο και σημαία έργο, αυτό που περιμένουμε σε λίγες μέρες να υπογραφεί το θέμα της διαχείρισης των ατομών. Αυτό που θέλω είναι ένα θέμα που καίει. Ο κύριος Στατούλης έχει μπει μπροστά σε έναν αγώνα εναντίον όλων το 11. Σήμερα δεν είναι όμως ότι περιμένουμε τον κύριο Στατούλη σήμερα εδώ πέρα. Ναι. Είναι κρίμα που δεν είναι μαζί μας. Το λέτε για να μειώσετε μένα. Ο κύριος Στατούλης, κοιτάξτε, έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση. Σας περιμένει στο γραφείο του μετά από εδώ. Αν θέλετε να ενημερωθεί κάποια άλλη στιγμή, εμείς περιμένουμε και τον κύριο Πρόεδρο να έρθει εκτός από εσάς. Γιατί και ο άλλος ο ρόλος του Πρόεδρου και ο δικός σας. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι το εξής αυτή τη στιγμή. Τι ζητάω, έχουμε ένα αίτημα και στα εγγένεια το έθεσε ο Περιφερειάρχης. Είμαι υποχρεωμένη να το κάνω κι εγώ. Θέλουμε τα πολιτικά κόμματα να εμπιστευτούν το θεσμό της αλληλής περιφέρειας. Και θέλουμε το κεντρικό σύνθημα της ΕΝΠΕ να περάσουμε από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Εμπιστευτείτε μας, είσαστε ένας μεγάλος πολιτικός φορέας, ο οποίος έχει τη δική του ιστορία και το δικό του μέλλον. Θέλουμε να κατανοήσετε ότι έχει έρθει πια η εποχή που οι αιρετές περιφέρειες θα πρέπει, πέρα από το στρατηγικό σχεδιασμό, να μπορούν να υλοποιούν και τη δική τους πολιτική. Συσπυρώνουμε δυνάμεις, ενώνουμε δυνάμεις, ξέρετε κάτι. Και θα το πω, θα τολμήσω να το πω. Αυτή εδώ η έκθεση που τόσο μοχθήσαμε με τον κύριο Μπουτρούκα και όλους τους προέδρους των επιμελητηρίων να πείσουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με ό,τι μας ενώνει και όχι με ό,τι μας χωρίζει, δεν είναι χώρος για αντιπαράθεση. Είναι χώρος για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πάμε μπροστά. Και είμαστε ενθουσιασμένοι που το κεντρικό μήνυμα της περιφέρειας Πελοποννήσου και του κυρίου Τατούλη, ότι δεν περιμένουμε να μας σώσει κανείς, στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, εδώ γίνεται πραγματικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που την επισκεφθήκατε. Θεωρώ ότι όλοι θα καταλάβουν ερχόμενοι εδώ αυτό το μήνυμα. Ήταν στα γένεια ο κύριος Υπουργός, ήταν η κυρία Γεννηματά, ήταν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Χαιρόμαστε που είστε εσείς, είναι σημαντικό για μας αυτό. Τι θέλουμε, να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τον επαγγελματικό χώρο. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Ελπίζω. Αν περιμένετε από το ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξετε τα μικρά κόμματα. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε στα πλαίσια της έκθεσης Πελοπόννησο Expo. Έχει γίνει ένας μεγάλος αγώνας να μετεξελίξουμε την έκθεση αρκαδικό πανόραμα που κάναμε και είχε τοπική εμβέλεια σε κάτι μεγαλύτερο, γιατί οι αγορές και οι συνθήκες ήταν κάτι παραπάνω από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Προσαρμοζόμαστε λοιπόν, κάνουμε συνεργίες, κάνουμε πράγματα πολύ σημαντικά. Για πρώτη φορά 7 εκπληκτήρια της Ελλάδας συνεργάζονται σε υπογεωγραφική προσδιορισμό και όχι διοικητικό προσδιορισμό, γιατί εμείς θέλουμε να αναδείξουμε το brand Πελοπόννησος, και το brand Πελοπόννησος περιλαμβάνει και την Αχαΐα και την Κηδεία. Δυστυχώς οι συνάδελφοί μου, πρόεδροι από τα άλλα επιμελητήρια, αναγκάστηκαν να πάνε στην ΚΕΕ, γιατί έχουμε συνεδρίαση στα Τρίκαλα. Ο κύριος Μίχαλος δεν κατέστη δυνατόν
να αναβάλει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης και έτσι έμεινα μόνος που να σας υποδεχθώ. Βαστάτε. Λοιπόν, αύριο έχουμε πάρα πολύ δυνατές εκδηλώσεις και αύριο το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε φέρει 22 ξένους αγοραστές οι οποίοι έχουν κλείσει 450 ραντεβού με 70 Έλληνες, έτσι, και εκεί ποντάρουμε ότι αυτό θα απογειώσει και το θεσμό μας και θα γίνει θεσμός πάρα πολύ σημαντικός. Σας αξίζω συγχαρητήρια, διότι οι συνέργειες τις οποίες εσείς επικαλεστήκατε και υλοποιήσατε είναι το ζητούμενο της δύσκολης εποχής του Ιαννιούλη. Αυτό κάνετε πράξη, δεν είστε παρά μόνο να δεχτείτε τα συγχαρητήριά μας και τη δέσμευση ότι την επόμενη μέρα που θα κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, τόσο ο πρόεδρός μας όσο και όλοι μας, θα στηρίξουμε. Ο πρόεδρος τον περιμέναμε με μεγάλη χαρά, αλλά καταλάβαμε ότι είχε πάρα πολύ σκληρό πρόγραμμα. Η ιδέα μας είναι να προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα, αλλά συγχρόνως να αναδείξουμε και προϊόντα από όλο τον κόσμο. Όπως θα δείτε, υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο κόσμος. Αυτά είναι όλα τις περιοχές. Κατά βάση, ας πούμε, το σταναγκάθι είναι από την Κρήτη. Ντομάτες. Είστε από την Κρήτη, χανοκόκκινο, όλα τα φορταρικά, τα σκόρδα που έχουν. Είναι πολύ πύρη και πολύ τροφή. Ένα μας ήθελε. Ο Βασίλης είναι αρχικός, εγώ βοηθάω. Θα έχω κάνει βοηθό. Έτσι, όλα μαζί. Η επόμενη δουλειά μας είναι τα γυρέματα πολιτικά. Είναι την επόμενη φορά μια φωτιά. Φυσικά και μόνο η γυρέμα. Περάσουμε σαν μαμά. Αλλά σε ένα τρόπο. Έτσι, θα μας θέλουν να δούμε. Όσοι έχουν ετοιμάσει ένα να μας πείτε αν σας αρέσει. Εντάξει. Πάτε λίγο για το δεύτερο. Σκοπενίστε μια από αυτό. Λίγο βαθύ, λίγο είσαι για το δεύτερο. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Είπες ότι είναι τσίπουρο, ταραίος και αυτό όλα. Μα δεν είπε τίποτα, τα κρατάει μυστικά. Ταραίος από την Κυπαρισία το τσιπουράκι. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Ελάτε πάτε.